Πρόεδρε, τα υπόλοιπα κορίτσια που συμμετείχαν στην διοργάνωση είναι πολύ σημαντικό το γεγονό και μόνο τη συμμετοχή που θα κερδίσουμε και να έρθουμε να γνωριστούμε αυτέ τι μέρε για το σημαντικό αυτό θεσμό του αθλήματο. Θέλω να καλέσω τον πρόεδρο του Αργονάφη, τον κύριο Παγκυριάκο, να έρθει για τι επόμενε απονομέ. Στην τέταρτη θέση η Αναστασία Αβραμίδου με πέντε σταθμούς. Η Αναστασία, όπως ξέρετε πρόσφατα, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω από 14 ετών. Μια επιτυχία την οποία την έκανε για δεύτερη φορά. Και αυτό σε συνδυασμό με την άλλη μεγάλη μας τη Σταυρούλα Τζολακίδου, αλλά και τα κορίτσια και τα άλλα που αγωνίστηκαν, μπορούν να σκηνοθήσουν τα επόμενα χρόνια, πιστεύω, μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα που μπορεί να φέρει πολύ μεγάλες διακρίσεις στο σκάκι στην πατρίδα μας. Στην πέμπτη θέση, Μαρίνα Μακροπούλου. Η Μαρίνα είναι μια μεγάλη κυρία του ελληνικού σκακιού, πολύ νίκη στα πρωταθλήματα της Ελλάδος και μόνιμος τέλεχος της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Στη δεύτερη θέση, Ευανθία Μάκα. Ακολουθεί Χριστοδουλάκη Αντωνία. Και στη συνέχεια η Ιουλία Μάκα. Δήμητρα Βάτκαλη. Και Κωνσταντίνα Αντρώνη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είναι κορίτσια τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει όλα αυτά τα χρόνια στα μερικά πρωταθλήματα και άξιζαν αυτή την τιμή.